Δίπλα μου πάντα ο Νίκο ο Κατσαρό με το κάτι τη παραπάνω που φροντίζει να έχει. Νομίζω σήμερα το έχει ε, και είναι και σημαντικό. Έχει στο και της το ανακοινώθηκε πληθωρισμό και καταλήξαμε τον πληθωρισμό τη Τουρκία. Euro... Ναι, ναι, της Eurostat. τη Eurostat. Από τη Eurostat πλουθωρισμός, είναι. Πλουθωρισμός, ε, Πολλέ φορέ διαφέρει από το δικό μα τη Ελστάτ. Καλά Όπω για παράδειγμα το, το Φλεβάρι, α πούμε. Ναι. Ε, η Eurostat έδινε 3,1 εναρμονισμένο, η Ελστάτ είχε δώσει 2,9. Μάλιστα. Πάντω τα στοιχεία ε, δεν είναι καλά αυτά τη Eurostat είναι γιατί βαλμένος. δείχνουν δεν ότι ανεβα... ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Πάει στο 3,4 το Μάρτιο από 3,1 το Φλεβάρι και 3,2 το Γενάρη. Ε, είναι αισιόδοξο ένα μήνυμα ότι συγκρατείται η αύξηση στα τρόφιμα. Αυτό 4 ,4, το είδα και εγώ. 4,8 ναι. το Μάρτιο από 5,8 το Φεβρουάριο και 7,1 το... τον Γενάρη. Μήπως έπαιξαν ρόλο τα μέτρα αυτά που εφόσον όχι, 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 δεν νομίζω. Ε, νομίζω ότι άλλα, άλλα πράγματα παίζουν ρόλο. Τα μέτρα ακόμα δεν έχουν δείξει ναι. ότι αποδίδουν και δεν έχουν τουλάχιστον μπει στα δείγματα τα, ακόμα, τα μέτρα. Θα, ε, νομίζω στον Απρίλιο και στο Μάιο ναι. θα φανούν ε, τα μέτρα. Τώρα, στην Ευρωζώνη, που μας ενδιαφέρει για τα επιτόκια, είχαμε πτώση 2,4% το Μάρτιο από 2,6% το Φλεβάριο. Ναι. Άρα είναι ενθαρρυντικό. Είναι ενθαρρυντικό, δηλαδή πλησιάζουμε το 2%. Ότι... Δύο... Πλησιάζουν. η Ευρωπαϊκή Γενική Τράπεζα ναι, ναι, θα προχωρήσει. Ναι, ναι. Ε, πολύ σημαντικέ εξελίξει στη Γαλλία. Στην στη Γαλλία, ναι. ο πληθωρισμός κάτω από το 3% εδώ και 2,5 χρόνια. Στη Γερμανία, 2,3 από 2,7 το φλεβάρι. Ε, και στην Ιταλία, κάτω από 2. Κάτω από 2. Κάτω από 2. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν, σου ξαναλέω, ότι είναι σε καθοδική πορεία οι τιμέ yeah. σε ολόκληρη την Ευρώπη. Άρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Yeah. Μπορεί yeah. να ο που λέει. Ναι, ξέρει, τώρα το μπορεί να γίνει και νωρίτερα. Νάρας. Μπορεί yeah. να γίνει και νωρίτερα. Τώρα θα δούμε.